Πρόσωπα, γεγονότα, ιδέε αλλά και τα αποτελέσματα του αγώνα τη ανεξαρτησία παρουσιάζονται μέσα από μοναδικά εκθέματα στο Νεόριο του Μόρο, όπου φιλοξενείται η έκθεση Επανασύσταση 21. Πρόκειται για την ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού από τα τέλη του 18ου αιώνα έω και το 1830. Τα περισσότερα από τα έργα που βλέπετε είναι από τι αποθήκε, α πούμε, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, το οποίο αποφάσισε να ανοίξει τις αποθήκες του, τα σεντούκια του και να μοιράσει σε δέκα περιφερειακά μουσεία της Ελλάδας κοιμήλια του αγώνα. Η έκθεση ακολουθεί τη δομή της κεντρικής έκθεσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στην Αθήνα και περιλαμβάνει επτά ενότητες. Δεν σταματάει στο 21, συνεχίζει μέχρι την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, διότι οι αγώνες των Κρητών δεν σταμάτησαν ποτέ ελευθερία ή θάνατος, τώρα οι Κρήτες έλεγαν ένωση ή θάνατος. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο χρόνο και τα γεγονότα μέσα από διαδραστικούς πίνακες. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τεχνικού, τεχνολόγους και επιστήμονες, με εξάρχοντες στο Ίτε, το ΙΤΕ, το Ηράκλειο, που παρουσιάζεται διαδραστικά η χάρτα του Ρίδα, το οποίο υπάρχει και στην Αθήνα και σε άλλα δύο περιφερειακά μουσεία. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογή του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γήπαρη με όπλα από την εποχή της επανάσταση. Η έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης θα λειτουργεί έως και τον Οκτώβριο.